Έλα τώρα. Έλα ρε φίλε, τι έγινε, τι. Του γράψεις τίποτα. Εδώ πέρα τώρα ήρθε, έκατσα, έτρωγα σουβλάκι για να πάω για δουλειά. Ναι. Και είδε και στρογγυλοκάθισε εδώ πέρα στο τραπέζι. Ποιος? Μου λέει Γιάννης Μπάκα. Γιάννης Μπάκας μου λέω. Μου λέει. Α. Και του λέω. Του λέω καθίστε, του λέω. Ελάτε, ελάτε να τα πούμε. Δεν έχω πρόβλημα. Ελάτε, του λέω. Ήθελα του λέω να τα πούμε. Δεν ήθελα να τα πούμε. Μου λέει, ναι, ήθελα, μου λέει να σε δω, μου λέει και τα λοιπά. Μου λέει για τον περίεργο. Του λέω για τον περίεργο, να μου πει τι, του λέω. Μου λέει να μάθω, μου λέει την ιστορία. Γιατί του λέω σχεδόν σαν πολιτευτή, του λέω να κατέβει την Χρυσή Αυγή. Του λέω καμένο χαρτί, του λέω ακριβώ. Αυτό του λέω που σου λέω. Καμένο χαρτί, μου λέει γιατί. Γιατί του λέω και εσύ, του λέω άμα μπλέξει με αυτά τα πράγματα. Του λέω και ο περίεργο θα πάτε φυλακή όλοι σε τρε, του λέω. Μου λέει γιατί το λες αυτό εδώ. Και λέγαμε, ρε παιδί μου λέγε διάφορα, ότι εγώ ήμουν εθνικιστής, εγώ ήμουν πατριώτης και τα λοιπά. Του λέω εθνικιστής, του λέω πατριώτης και μέχρι τώρα του λέω ψήφιζε τη Δημοκρατία. Του λέω ποιο δουλεύει, του λέω εμένα. Μαρνίτα, μερίστηκε φραγκάκια. Ναι, αυτό ακριβώς το άφησε να εννοείται, δεν το είπα. Δηλαδή, καλά, θα του γαμίσουν τώρα, Γιάννη, τελειώσαμε. Άμα το πάρει, του λέω οικονομικά το θέμα, του λέω κάνε τι θέλει, αλλά δεν θα καρτίσει, του λέω πολύ αυτή η ιστορία. Του λέω, δεν θα καρτίσει λίγα, του λέω, του κάνω τώρα πίσω τάρα, του λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή ξετρίζω μόνη του, δεν χρειάζεται να κάνουμε εμεί τίποτα. Λοιπόν, μου λέει ο Αντώνης, τι θα κάνει, μου λέει, θα κατεβάσει, μου λέει κόμμα. Ο Αντώνης, του λέω, κατεβάσει κόμμα. Θα γράψει τα αρχίδια του, Αντώνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί, του λέω, με αυτά πράγματα. Αντώνης, έχει τελειώσει, του λέω, με αυτά πράγματα. Τέλος. Έχει τελειώσει, του λέω. Μην το σκέφτεσαι καν, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο να κατεβάσει κόμμα, του λέω, Αντώνης. Λοιπόν, ο μόνος σκοπός που έχει ο Αντώνης αυτή τη στιγμή είναι να βάλει τον Κατέλη, του λέω, φυλακή. Για να το βάλει, του λέω, γιατί έχει πολλά χαρτιά και κρατάει ντοκουμέντα. Ωραία, όλα αυτά που μου πει να πω. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στα αρχίδια του λέω. Το μόνο που τον νοιάζει είναι οι Ρουφιάνοι που τον έχουν δώσει. Λοιπόν, για πράγμα που δεν έπραξε ποτέ, να πάρει φυλακή. Αυτό του τον ενδιαφέρει. Τρώμαξε και Γιάννη. Μαλάκα δεν ήξερε να πει αφού τώρα καθόμαι απέναντι. Είναι μαζί με τον Γιάννη, έρθει και ο Γιώργος και δεν μου μιλάει καθόλου. Έλα ρε. Δεν μιλάει. Ναι, έχουν πιέσει την κουβέντα και λένε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάνε τίποτα καθόλου. Τίποτα. Θα πάνε στον Κατέλη κατευθείαν, μαλάκα. Τι ξεφτύλες είναι. Πού είναι τα κονισμένες ξυφολόγια στο πεζοδρόμιο με τα τάγματα εφόδου. Πού είναι τώρα που έλεγε ο Κατέλης, ρε. Ναι, πού είναι. Πού είναι, πού παίρνουν πίπες τώρα, πού κάγονται. Γέλασε και το σκυλί, γέλασε και το σκυλί. Ειλικρινά σου μιλάω, γέλασε και το σκυλί. Ναι, ποιος, ένας πρώην κομμουνιστής πήγε το κάνει, έτσι. Δεν κάνουν για τίποτα. Για τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, ήθελα να σας έπαιρνα τηλέφωνο κάποια στιγμή και όλος εκτός από αυτή τη μαλακία εδώ πέρα με τον αρχίδα που μου φορτώθηκε. Ναι. Λοιπόν, να μου πεις για το τέτοιο, οπότε είναι το εφετείο, ανέβω πάνω. Ναι, θα σου πω, ναι, είναι τέλειο Οκτώβριο, ναι. Εντάξει, αγόρι μου, πάρε ένα τηλέφωνο, πες μου, ξέρω εγώ, στείλω μια ημερομηνία με ένα μήνυμα και τα λοιπά και με απάνω. Ναι. Εντάξει. Έγινε, ρε Γιάννο, καλά να περνά. Άντε, ρε Αντωνάρα. Άντε, γεια. Έλα μου, γεια.